Τα βήματα προς το μεγάλο στόχο της επανάχρησης των ενετικών νεωρίων από την έρευνα μέχρι την τελική πρόταση που εστάλει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχε η μελετητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με προοπτική η νέα χρήση να απογειώσει την πόλη των Χανίων, οι μελετητές κατέληξαν στη δημιουργία χώρων φιλοξενίας διεθνών εκθέσεων, σκηνικών τεχνών και θεαμάτων, αλλά και δράσεων δημόσιου χαρακτήρα. Οι σκέψεις που έχουν οριμάσει είναι ότι τα νεόρια οφείλουν να λειτουργήσουν σαν ανεξάρτητος φορέας μαζί με το πρώην Τελωνείο, το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και το ΚΑΜ, προκειμένου και τα τρία μαζί να λειτουργήσουν σαν πόλος πολιτισμού. Η οικονομοτεχνική μελέτη σε συνδυασμό με παραδείγματα από το εξωτερικό καταλήγει στο ότι ένα μεγάλο μέρος των νεωρίων, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικές καμάρες, οφείλουν να διαμορφωθούν σαν χώρος εκθέσεων. Το πέμπτο νεόριο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σαν δημόσιο πέρασμα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το μεγάλο στίχημα της πρότασής μας, να μπορεί δηλαδή τις περισσότερες μέρες του χρόνου και τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί να περνάει ο Χανιώτης με τον ίδιο τρόπο που κυκλοφορεί μέσα στην αγορά. Η αντιστοίχηση για μας είναι πολύ σημαντική. Η αποτύπωση της καταγραφής των στατικών βλαβών στο μνημείο έγινε με μια πρωτοποριακή τεχνολογία με χρήση λέιζερ, αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόζεται σε μεγάλα έργα τέχνης. Αυτή η μεθοδολογία έχει δυνατότητα να μπορεί να ανοιχνεύει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς με την πρώτη ματιά. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιο επίπεδο, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι τόσο εύκολο. Η κλασική διαδικασία είναι να μπορούμε να παίρνουμε δοκίμια από κάθε. Από ένα ιστορικό κτίριο. Αυτή είναι η πιο απαραίτητη. Από εκεί πέρα όμως έχουν αναπτυχθεί μη καταστροφικές μέθοδοι. Αυτή η συγκεκριμένη είναι ό,τι πιο καινούριο υπάρχει αυτή την εποχή. Η αξιολόγηση της δομικής επάρκειας του μνημείου έδειξε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα εμφανίζονται στο ανατολικό και το δυτικό νεόριο. Το ένα νεόριο, το οποίο είναι κοντά στην πλατεία εδώ που είμαστε, έχει περισσότερες ρογμές, έχει περισσότερες βλάβες. Θέλουν σίγουρα μια συντήρηση και η συντήρηση είναι ένα θέμα που πονάει, είχαν μείνει πολλά χρόνια χωρίς καμία συντήρηση. Το έργο των νεωρίων αναμένεται να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Την επόμενη τριετία τα έργα τα οποία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε θα ξεπεράσουν τα 20 εκατομμύρια για τον πολιτισμό. Μέσω των έμπειρων αρχιτεκτών και των συνεργατών μας στην τεχνική υπηρεσία καταθέτουμε τη δική μας οπτική, μια οπτική που στηρίζεται στην συσσωρευμένη εμπειρία πάρα πολλών χρόνων, στην διαχείριση των μνημείων της παλιάς πόλης. Στόχος είναι μετά την έγκριση της προμελέτης από το ΚΑΣ να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε μέσα στο 2022 να δημοπρατηθεί το έργο της αποκατάστασης των νεωρίων που αποτελούν το μοναδικό αναξιοποίητο μνημείο στην ανατολική ζώνη του λιμανιού.